Έξι άλογα της διαταγής του Αφέτη και αυτή τη στιγμή δίνεται η εκκίνηση. Καλό πέταγμα για τον Micro Knights που θέλει να διεκδικήσει την πρωτοπορία. Εξωτερικά έρχεται Glenn Miller και Cover Charge. Micro Knights προηγείται, Glenn Miller ακολουθεί, τρίτη ρόδα τρέχει ο Cover Charge και από το κάγκελο πολιορκητής. Στην πέμπτη θέση Custodial και τρία περίπου μήκη πιο πίσω έχει μείνει ο Strong Michelle. Micro Knights πάντα μπροστά και Glenn Miller ακολουθεί από το κάγκελο πολιορκητής. Cover Charge και Custodial που τρέχει τώρα αρκετά έξω. Λίγο πριν μπούμε στην τελική ευθεία, Micro Knights προηγείται και ακολουθεί Glenn Miller. Ανεβάζει ρυθμό και ο Cover Charge και θέλει να περάσει τρίτη θέση και να πλευρίσει τους δύο πρώτους από το κάγκελο είναι ο πολιορκητής. Micro Knights και στη συνέχεια Glenn Miller κοντά και ο Cover Charge. Από το κάγκελο προσπαθεί ο πολιορκητής να ανεβάσει ρυθμό. Τη στιγμή που ο Cover Charge και ο Glenn Miller επιτίθεται στο Micro Knights και από το κάγκελο είναι πολιορκητής. Στα τελευταία μέτρα γίνεται μάχη μεταξύ Micro Knights, Cover Charge και πολιορκητή. Περνάει ο Cover Charge, παλεύει ο Micro Knights και οι δύο κεφάλι με κεφάλι επανέρχεται. Micro Knights θέλει να πάρει την νίκη και θα την πάρει και από μέσα πολιορκητής για τη δεύτερη θέση. Τρίτος θα μείνει ο Cover Charge. Τέταρτος ο Strong Michelle. Εδώ. Ξανά δώσε ο Micro Knights. Τη στιγμή που έδειχνε να περνάει ο Cover Charge. Και εδώ, Custodial. Που την είδατε, εδώ βλέπουμε τον Micro Knights. Πετάχτηκε ιδανικά ο Κώστας ο Αττίκος. Πήρε αμέσως το κεφάλι. Και παρά τις επιθέσεις που δεχόταν από Cover Charge, από πολιορκητή από μέσα, αλλά και φυσικά και τον Glenn Miller, άντεξε μέχρι το τέλος. Εδώ βλέπετε πάλι τα τελευταία μέτρα. Τέσσερα, επτά, πέντε, έξι το αποτέλεσμα. Να υποθέσω ότι φαβορεί ήταν κάποιο άλλο άλογο. Ως εκ τούτου, όσοι στοιχημάτιζαν σκορ με το νούμερο 2. Κύριε Κουβαρά, εδώ με την παρέα σας, με τη Λιδία. Ο Micro Knights, σκληρή μάχη, κεφάλι με κεφάλι στα τελευταία μέτρα, μαχητικός και σε μια απόσταση που φαίνεται ότι του τέριαξε περισσότερο. Ναι, σήμερα εκμεταλλεύτηκε την καλή του εκκίνηση, πήγε στο κεφάλι, ο Κώστας τον καβάλισε άψογα και έδειξε ένα μέρος των δυνατοτήτων του. Μας ευχαρίστησε. Θέλαμε, τον πιστεύουμε ότι δεν ήταν αυτό που μας είχε δείξει μέχρι τώρα. Είναι καλύτερος. Εντάξει, πιστεύω να έχει ένα καλό μέλλον. Εγώ από τη σειρά μου θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια Μελισσανίδη που στηρίζει το Σταύλο μου πολύ. Σε κάθε δημοπρασία μας στηρίζει, επενδύει τα λεφτά τους και είναι τιμή μου να έχω τα λογά τους. Και θεωρώ ότι είναι και μεγαλύτερη εγγύηση για το μέλλον του υποδρόμου όταν βλέπεις τους ιδιοκτήτες και συνέχεια ανανεώνουν. Και εύχομαι να συνεχίσουμε για πολλά χρόνια μαζί.